μεταξύ των οποίων δυστυχώς και υποτίθεται ακαδημαϊκοί δάσκαλοι που όμως ποτέ δεν έχουν ανοίξει ούτε καν το λεξικό της νέας ελληνικής του κυρίου Μπαμπινιώτη και ούτε καν ποτέ να έχουν μιλήσει σε άλλη γλώσσα εκτός της μητρικής τους. Πώς θα μπορούσαν τότε να καταλάβουν πώς συντάχθηκε η σύγχρονη λογοτεχνική ιταλική, η γαλλική, η γερμανική, ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητες της γερμανικής με την ολλανδική, της ολλανδικής με την αγγλική, της σουηδικής με την νορβηγική, της τσέχικης με τη σλοβάκικη και ο κατάλογος δεν έχει τέλος. Με την ίδια διαδικασία δημιουργήθηκε και η σύγχρονη μακεδονική λογοτεχνική γλώσσα, με βάση μια κεντρική διάλεκτο, γενικά Μπίτολα, Φλόρινα, Πρίλεπ, Βέλες. Προς τα όρια προς την οποία συγκλίνουν όλες οι υπόλοιπες διάλεκτοι του συνολικού μακεδονικού γλωσσικού χώρου, διατηρώντας συγχρόνως τις ομοιότητες και τις διαφορές της με τις γειτονικές γλωσσικές κοινότητες. Το ελληνικό κράτος προσπάθησε και πέτυχε σχεδόν ολοκληρωτικά να τρομοκρατήσει και να καλλιεργήσει ακραίο φόβο να δημιουργήσει συμπλέγματα ενοχής και κατωτερότητας σε όλους εμάς που γεννηθήκαμε Μακεδόνες και με μητρική μας λαλιά τα Μακεδόνικα. Ο ελληνικός κρατικός σοβινιστικός εθνικισμός κατάφερε να οδηγήσει μια ολόκληρη κοινωνία στο να πιστεύει ότι είναι αόρατη και η γλώσσα της ανύπαρκτη. Συνειδητά και με οργανωμένο διακομματικό σχέδιο, που το είδαμε και σήμερα στην τηλεόραση επίσημα πια δηλωμένο, έφτασε σχεδόν να πετύχει να φέρει τη μακεδονική γλώσσα ένα μόλις βήμα πριν την οριστική εξαφάνισή της. Προσπάθησαν στο όνομα του εθνοφασισμού να ακροτηριάσουν τη γλώσσα μας και να διαγράψουν τα ονόματά μας, τα τοπονύμια και την ελεύθερη πολιτιστική μας έκφραση, διαπράττοντας έτσι έγκλημα όχι μόνο κατά του λαού μας, αλλά και ενάντια σε όλη την ανθρωπότητα. Ευτυχώς όμως, για εμάς τους Μακεδόνες, για όλους τους δημοκράτες Έλληνες και για την πολυπολιτισμική Ευρώπη, το σχέδιό τους αυτό απέτυχε. Τον Οκτώβριο του 1981, μετά από πρωτοβουλία του Ιταλού Ευρωβουλευτή Γκαετάνο Αρφέ, η Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισε την ιστορική διακήρυξη βάσει της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έπρεπε να προωθήσουν πολιτικές και πρακτικές προς μια αντίληψη για την διάσωση και ανάδειξη των μη επίσημων γλωσσών στον χώρο της κοινότητας, αφήνοντας πίσω τις πρακτικές των δύο τελευταίων αιώνων των βίων αφομοιώσεων στην κρατική ιδεολογία του έθνους κράτους. Από εκεί και πέρα, η Ευρώπη αποκτούσε πια ένα νέο κοινό όραμα, το όραμα της Ευρώπης των πολιτισμών, της Ευρώπης των ισότιμων γλωσσών. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στη συνέχεια, το 2000, στο άρθρο 22, θα απαιτήσει τον σεβασμό της γλωσσικής πολυμορφίας και το άρθρο 21 θα απαγορεύσει τις διακρίσεις λόγω γλώσσας. Ο σεβασμός της πολυμορφίας μαζί με το σεβασμό του ατόμου, το ανοιχτό πνεύμα απέναντι σε άλλους πολιτισμούς, την ανεκτικότητα και την αποδοχή των άλλων, αποτελεί βασική αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η αρχή ισχύει όχι μόνο για τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τις πολυάριθμες γλώσσες που μιλούνται σε ορισμένες περιοχές ή και από ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το χαρακτηριστικό της πολυμορφίας αποτελεί άλλωστε αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα χωνευτήρι μέσα στο οποίο χάνονται οι διαφορές, αλλά ένας τόπος όπου η ποικιλία θεωρείται πλούτος. Σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που υπέγραψαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το Δεκέμβριο του 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά για τον σεβασμό της πλούσιας πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας της, καθώς και τη διαφύλαξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Βλέποντας σήμερα, μετά από 28 χρόνια από τη διακήρυξη του ΑΡΦΕ, θα διαπιστώσουμε ότι ο πολυπολιτισμός και η πολυγλωσσία είναι αυτονόητη πρακτική και πραγματικότητα για την Ευρώπη. Όμως, θλιβερή εξαίρεση, δυστυχώς, σε όλα αυτά αποτελεί η Ελλάδα. Ποτέ δεν πρόθεσε τέτοιου είδους πολιτικές, αρνούμενη να αποδεχθεί και να αναγνωρίσει την ύπαρξη μέσα στην επικράτειά της διαφορετικών πολιτιστικών και γλωσσικών κοινοτήτων, θέτοντας έτσι τον εαυτό της εκτός των διαδικασιών αυτών που χαρακτηρίζουν σήμερα τον ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό. Το 1995 υπέγραψε τη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, όμως ποτέ αυτή δεν έγινε αντικείμενο συζήτησης στην Ελληνική Βουλή και Κοινωνία και φυσικά δεν την επικύρωσε.
και φυσικά δεν επικύρωσε την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την προστασία των περιφερειακών και μειονοτικών γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν την υπέγραψε ούτε και την επικύρωσε φυσικά ποτέ, θεωρώντας έτσι ότι δεν είναι υποχρεωμένη και να τις εφαρμόσει στην επικράτειά της, αφού δεν τις επικύρωσε και υπέγραψε. Όμως, παρόλα αυτά, η Ελλάδα είναι μέλος όλων των διεθνών οργανισμών και αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αναθεωρήσει τη σχέση της μαζί τους. Θα πρέπει να επιλέξει εάν θέλει να ανήκει στον σύγχρονο δημοκρατικό κόσμο ή θα παραμείνει στον 18ο αιώνα. Εμείς, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας Ουράνιο Τόξο, που εκφράζει τους εθνικά Μακεδόνες, Έλληνες πολίτες, απαιτούμε από την ελληνική πολιτεία να αναθεωρήσει τη στάση της απέναντι στις μειονότητες και τις σχέσεις της με τους διεθνείς οργανισμούς και κυρίως με την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλλιεργώντας μια νέα φιλοευρωπαϊκή πολιτική και κουλτούρα, να μελετήσει σοβαρά και με καλή θέληση όλες τις διεθνείς εκθέσεις που αναφέρονται στον μη σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άμεσα να ανοίξει διάλογο με εκπροσώπους κοινοτήτων του ελληνικού χώρου που εκφράζουν διαφορετική εθνική, γλωσσική, πολιτισμική, θρησκευτική και άλλη ταυτότητα. Εμείς στο Ουράνιο Τόξο είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης και όλων των πολιτικών κομμάτων για οποιαδήποτε συζήτηση, ενημέρωση και βοήθεια στην κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων που αφορούν στη μακεδονική εθνική κοινότητα και στην προώθηση του εξευρωπαϊσμού του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κοινωνίας. Όσον αφορά ιδιαίτερα τη μακεδονική γλώσσα, απαιτούμε από την ελληνική πολιτεία να αποκαταστήσει το κύρος της στους ομιλητές της και την στήριξη της προσπάθειας για την μετάδοσή της στις νεότερες γενιές. Προς αυτή την κατεύθυνση διεκδικούμε την ένταξη της μακεδονικής γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης και όλες τις περιοχές όπου αυτή ομιλείται. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η διδασκαλία πρέπει να γίνεται στα ήδη υπάρχοντα σχολεία, στον ίδιο χώρο όπου διδάσκεται και ελληνική, έτσι που με αυτόν τον τρόπο να αποφεύγεται η γκετοποίηση των παιδιών των εθνικά Μακεδόνων, η περιθωριοποίηση του σχολείου και να μην υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εχθρικών προκαταλήψεων σε αμφότερες τις πλευρές και να αναπτύσσεται η αγάπη για την κοινή πατρίδα και την αλληλεγγύη στους κοινούς κοινωνικούς αγώνες. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ προσωπικά, εκ μέρους βέβαια και των εκδοτών, γιατί από ό,τι βλέπουμε και αποφασίσανε να κρίσουν μια εκδοτική προσπάθεια της ώρα, γιατί υποθέτω τα παιδιά που είναι και μέλη του μη αναγνωρισμένου συλλόγου στέγη μακεδονικού πολιτισμού, αποφασίσανε τα παιδιά τελικά να απαντάνε, όχι με τα κράνη, αλλά με τα βιβλία. Και βέβαια, στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση προς τους ομιλητές, αφού βεβαίως, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και φυσικά και εσά για την παρουσία σας. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Λέω ότι θα τις δούμε στο έκδοτος. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις ήθελα, φυσικά, αν επιτρέπετε. Λοιπόν, η πρώτη είναι, έχω μια απορία. Αναφέρεστε στο μεταξύ, ποιος έκανε αυτά που έκανε αντίον των Μακεδόνων, αλλά δεν αναφέρεστε στον Πάγκαλο, ο οποίος το 25, αυτός έκανε τότε σαν προς τον Ιωάννη Παρπαμιτάρη αυτό. Δεν το είχατε πει επειδή ήμουν και στην προηγούμενη συνέντευξη της ΕΣΥΑ που είχατε δώσει, νομίζω στη Σκεφτοσκόπιο, γιατί δεν αναφέρεστε το όνομα Πάγκαλο. Δηλαδή, αναφέρεστε στον δικτάτορα μεταξύ, αλλά όχι στον Πάγκαλο. Απαντήστε μου, τι